Για παίξε λίγο, πώς... Τι δύσκολα είναι, ρε παιδιά. Αυτό είναι να έχεις ταλέντο. Α, και το βάζεις. Εκτός από το Σιάρα, το χωδό. Μίλα. Το ονομάζω έτσι, ναι. Γιάννης. Γιαννάκης. Έλα ρε Γιαννάκη, για δείξε μου. Κάτι να μάθουμε τουλάχιστον από αυτήν την εκπομπή. Α, και ποντιακά βλέπω, ε. Το επιθετός πώς είναι. Χριστοφορίδης. Γιαννάκης Χριστοφορίδης. Ξέρεις και κάτι άλλο να παίζεις. Ναι, παίζω drums. Και drums κιόλας, ε. Αλλά όχι όμως παραδοσιακά. Όχι. Πιο σύγχρονα πράγματα. Δηλαδή, η αγαπημένη σου μουσική είναι η ποντιακή. Σε αρέσει το ποντιακά και τι άλλο. Μ' αρέσουν και τα hip-hop. Και τα hip-hop, έτσι. Άρα, κάποια στιγμή μπορεί να υποθέσουμε ότι θα συνδυάσεις hip-hop και ποντιακά. Ναι. Να δούμε για αυτή τη μορφή. Αλλά προς το παρόν τα έχεις ξεκαθαρίσει. Σήμερα θα παίξεις ποντιακή λίρα. Για να πού είναι η λίρα. Έχεις μέσα. Ναι. Πανέτοιμη λίρα. Πανέτοιμη εσύ. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Μπε. Γιαννάκη Χριστοφορίδη. Είναι δύσκολη η ρυθμή να τους παίξεις με χειροκροτήματα, με παλαμάκια, κάτι. Ο μπαμπάς. Αγωνία μεγάλη. Έφτασε το συρματόβλεγμα στον εγκέφαλο. Κατάλαβες τι είπε. Κατάλαβες. Μα είδες. Αν πώς τα τραγουδάς τα ποντιακά. Λίρα πηγαίνω σε δάσκαλο. Τραγουδάω από CD, ακούω και τα μαθαίνω. Δεν ξέρεις πόσο ωραίο είναι να βλέπουμε ένα πιτσιρικά στα 10 του να παίζει ποντιακή λίρα και να ακούει στα CD ποντιακά τραγούδια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γιατί εξαγνίζεται και το όργανο. Ευχαριστώ με και τη δική σου παρουσία. Που θέλω να πω ότι η ποντιακή λίρα δεν έχει σχέση ούτε με το ζωρό, ούτε με τραμπάλες, ούτε με τίποτα άλλο. Είναι ένα όργανο που βγαίνει από την ψυχή του ποντιακού λαού και κανείς δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως εκείνος θέλει. Και έχει τσαγανό. Και έχει τσαγανό όπως έχεις και εσύ. Μπράβο, ρε Γιάννη. Να ψηφίσουμε. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Ναι. Ναι. Θα σε δούμε στην επόμενη φάση. Γεια σου, ρε Τζόνι. Ο Γιαννάκης σου τριάβευσε. Τρία, ναι. Και έρχεσαι την επόμενη φορά με την έρθεις τώρα. Να κάνεις την έκπληξη. Την επόμενη φορά. Τι να κάνεις, τι σκέφτεσαι, για πες μου λίγο γρήγορα. Ένα... Ποντιακό ή τίποτα άλλο. Ένα ποντιακό, αλλά να το ξέρουν και οι μη πόντι. Ή να πρέπει με κανένα hip-hop. Να τους τρελάνεις τελείως. Γεια σκέψου το. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Σε περιμένουμε.